φεύγοντας λοιπόν, κύριε Γιώργο, από τα φιλιατρά, έτσι, μετά ακολουθήσατε ένα καινούριο δρόμο που έχει δημιουργηθεί, έτσι, βεβαίως. Ένα καινούριο δρόμο, ο οποίος δρόμος, τον οποίο δρόμο πήρατε και πήγατε στους Γραγαλιάνους ή προς το Κώστα Ναβαρίνο. Πολύ ωραίο το ερώτημά σου, αλλά θα πρέπει να πω ότι γνωρίζεις τους δρόμους και τις περιοχές. Ναι, εγώ δεν είμαι η Δήμων όσον αφορά τις από εκεί περιοχές. Έχω αρκετό καιρό να ταξιδεύω προς τα κάτω. Αλλά είσαι ενημερωμένη, φλε. Αν και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω καιρό να πάω Μάνη και Παρισία που είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά είσαι ενημερωμένη όμως. Είμαι ενημερωμένη για κάποια καινούργια έργα που συμβαίνουν. Φυσικό είναι αυτό να είμαι ενημερωμένη. Ο υποφαινόμενος λοιπόν, όπως είπε η πανέμορφη Νικολέτα, πήρε τον καινούργιο δρόμο και πήγαμε και στους Γαργαλιάνους για να μιλήσουμε για τον Τέλο Άγρας, αλλά πήγαμε και στο Κώστα Ναβαρίνο, στο πανέμορφο αυτό ξενοδοχείο. Αλλά πρώτα έπρεπε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους Γαργαλιάνους και συγκεκριμένα στον Τέλο Άγρας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο.
Thank you.
αθλητικός δικαστής έχει μπουκάρει στην πόλη των Γαργαλιάνων και συγκεκριμένα στο καφέ πιτσαρία Ανδρώνη. Το είπα καλά, Πρόεδρε? Πολύ καλά το είπα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στην καφέ πιτσαρία πίνουν και τρώνε καλά. Και γι' αυτό λοιπόν ο αθλητικός δικαστής έκρινε να μπουκάρει, γιατί είχα τις πληροφορίες ότι είναι τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να τους ανακρίνω για αυτό που κάνουν να κάνουν φέτος. Και λέμε φέτος για τη χρονιά 2017-18. Έχω και την πληροφορία ότι πήρανε, μην παρεξηγηθώ, και έναν καραφλό προπονητή. Καραφλός. Αντώνης Μαυρέας, φίλος μου. Και αναρωτιέμαι, ξέρουν ότι οι καραφλοί παίρνουν πολύ εύκολα τα μυαλά τους αέρα? Και λέω, μήπως οι άνθρωποι εδώ στον Τέλο Άγρα, στους Γαργαλιάνους, έχουν και αυτή την ίδια φιλοσοφία. Μαζί μου, δίπλα μου, να τον ανακρίνω, είναι ο πρόεδρος του Τέλο Άγρα, ο κύριος Καλκαβουράς. Μάλιστα. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Μάλιστα. Δύο χρόνια πρόεδρος, δεύτερη χρονιά. Είναι η δεύτερη χρονιά τώρα. Εκλεγήκαμε πρόεδροι στην αρχή της προηγούμενης χρονιάς, μετά από μια προηγούμενη δύσκολη χρονιά που υπήρχε για την ομάδα. Αποφασίσαμε κάποια άτομα να μπούμε μέσα, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε ένα διετές πλάνο, και γι' αυτό είμαστε και δεύτερη χρονιά. Μάλιστα. Για να μάθετε για αυτό το πλάνο, αν θέλετε. Όχι να σας ρωτήσω, θα ανακριθείτε. Ωραία. Αντώνης Μαυρέας. Πώς τον πήρατε αυτό? Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Πανελληνίος τουλάχιστον. Ο Αντώνης είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουμε στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω και κάποια τίποτα παραπάνω γι' αυτό. Όμως, κάνοντας μια τέτοια επένδυση προπονητική, δείχνει ότι η ομάδα Τέλος Άγρας έχει φιλοδοξίες. Είναι γεγονός? Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι έχουμε ιδιαίτερες φιλοδοξίες. Ο στόχος είναι να κάνουμε μια καλή χρονιά, καλύτερη από πέρυσι που ήταν άσχημη χρονιά, δεν ήταν τόσο καλή για εμάς. Και κυρίως να μας βοηθήσει ο κύριος Μαυρέας με την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια, να αναδείξουμε κάποιους νέους παίκτες από την ακαδημία μας. Μάλιστα. Που εκεί γίνεται σωστή δουλειά από πέρυσι. Να ρωτήσω κάτι, στις ακαδημίες είναι αυτός ο κύριος που έχει εδώ το καφέ, Ανδρώνης? Ο κύριος Ανδρώνης, μάλιστα, είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας και ασχολείται και προπονητή. Με τα παιδάκια, του αρέσουν τα παιδάκια. Ναι, ναι. Είναι παντρεμένος? Όχι. Και πώς το αρέσουν τα παιδιά? Γιατί για να αρέσουν τα παιδιά σημαίνει ότι πρέπει να είσαι παντρεμένος, να έχεις κάνει παιδιά και όλα αυτά. Δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει, κατά κόρο τέλος πάντων. Δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει. Αυτό θα τον ρωτήσετε εκείνο, δεν μπορώ να μιλάω εγώ για άλλους. Όχι, εντάξει, απλώς ρωτάω εσάς, θα ανακριθεί. Να είστε σίγουρος. Λοιπόν, όλο αυτό το εγχείρημα που έχει γίνει φέτος και από πέρυσι, η πόλη εδώ των Γαργαλιάνων στηρίζει την προσπάθειά σας? Φυσικά. Φυσικά, βγήκαμε από την πρώτη στιγμή και τους εξηγήσαμε ότι στόχος του πλάνου αυτού δεν είναι να πάρει η ομάδα κάποιο πρωτάθλημα και να πάει σε επόμενες εθνικές κατηγορίες. Το πλάνο μας βασίζεται στην όσο το δυνατόν ανάδειξη των ταλέντων των ακαδημιών μας και με 2-3 έμπειρους παίχτες από τις γύρω περιοχές να φτιάχνουμε μια καλή ομάδα και να δημιουργηθεί σταδιακά, ώστε μελλοντικά να μην έχει πρόβλημα η ομάδα μας, ένας κορμός γηγενών παιχτών που αυτός πιστεύω πρέπει να είναι ο σκοπός της εκάστοτε διοίκησης του. Μάλιστα. Η Γαργαλιάνη πόσους κατοίκους έχει? Η Γαργαλιάνη είναι γύρω στους, σαν πόλη, η ίδια η πόλη, είναι γύρω στους 5.500 με 6.000 κατοίκους. Μάλιστα. Με τα γύρω χωριά που είναι κοντινά στην περιοχή, σε απόσταση 3 με 8 χιλιόμετρων, φτάνει κοντά στις 10.000. Μάλιστα. Το λέω αυτό διότι μου λέτε για ακαδημίες, παιδιά. Ναι. Σημαίνει ότι ο κόσμος παντρεύεται εδώ, αναπαράγουν το είδος των παιδιών? Γιατί όταν λέτε ότι έχετε ακαδημία, σημαίνει ότι... Λογικό είναι, σε μια περιοχή 10.000 ανθρώπων να υπάρχουν οικογένειες οι οποίες κάνουν πάρα πολλά παιδιά, οι οποίες αναπαράγονται. Δεν είναι... Αυτό θέλω. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και η αναπαραγωγή, έτσι. Παντρεμένος εσείς, κύριε Πρόεδρε? Όχι, όχι. Όχι, ελεύθερος ακόμα. Τσιλιμπουρδίζετε? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε σπουδάσει στην Πάτρα. Ναι, στην Πάτρα έκανα το πρώτο μου πτυχίο.
Τελειώσα στις οικονομικές επιστήμες. Μάλιστα. Και εδώ το δεύτερο μου πτυχίο είναι συγγενές με την ιδιότητά σας. Δηλαδή. Είμαι δικηγόρος. Είστε μάλιστα δικηγόρος. Ξέρετε, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, όλοι μας βγάζουν το μάτι. Λέτε. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή και έτσι όταν χρειάζεται, εμείς δείχνουμε το δικό μας πρόσωπο. Και ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, είναι έτσι. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Για πετε μου κάτι άλλο. Ευχαριστημένος έτσι από την εν γέννη ενασχόλησή σας στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο και είστε δικηγόρος. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο παράπονο. Ό,τι κάνουμε εγώ και όλη η διοίκηση, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι. Το σημαντικό είναι αυτό να μαθαίνει ο κόσμος, ότι η προσπάθεια είναι συλλογική. Είμαστε 15 άτομα. Και πέρυσι περισσότεροι μείνανε και φέτος, εκτός από 2-3 άτομα που φύγανε. Είχαμε βάλει ένα πλάνο, ότι πρέπει, το κύριο πλάνο είναι προσφορά στον τόπο. Πρέπει τα παιδιά της περιοχής που βγαίνουν από εδώ, όσο το δυνατόν περισσότερο να αθλούνται και να βάλουν στη ζωή τους τον αθλητισμό. Τη στιγμή που έχουμε κάποιες καλές εγκαταστάσεις στους Γεργαλιάνους, προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, να τους διδάξουμε αυτό πρώτα απ' όλα, αθλητισμός. Να μην γίνονται στις ακαδημίες μόνο ασκήσεις ποδοσφαίρου, μόνο να παίζουν ποδόσφαιρο, να μαθαίνουν σωστά και διάφορα άλλα πράγματα. Να αθλούνται. Και ο πρωταθλητισμός να είναι σε δεύτερη μοίρα. Μάλιστα. Ο αθλητισμός μας νοιάζει. Τα παιδιά εδώ να προσφέρουμε στα ντόπια παιδιά της περιοχής κάτι διαφορετικό. Να τους κάνουμε, να τους δώσουμε το κίνητρο να πάνε στο γήπεδο. Χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα, διότι είστε ένας άνθρωπος, μην παρεξηγηθώ, δικηγόρος στο επάγγελμα, που ξέρετε ότι εσείς οι δικηγόροι, εμείς που κάνουμε κάποια, έχουμε μια επικοινωνία με την κοινωνία, θα πρέπει να είμαστε η διαπαιδαγωγή των γεγονότων, των θετικών γεγονότων. Αντιλαμβάνεστε. Έτσι όπως το θέτετε, συμφωνώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δείχνουμε τα παραδείγματα προς μίμηση της κοινωνίας μας. Εσείς μαζί με τους συνεργάτες σας είστε κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρεστε για την πόλη των Γαργαλιάνων, ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Το έτσι κυριότερο αυτό είναι, νομίζω. Τα άλλα έρχονται και φεύγουν. Τώρα να δημιουργήσει μια ομάδα με 10 παίχτες εκτός της περιοχής, εντός εισαγωγικών μισθοφόρους που έρχονται να κάνουν τη χρονιά τους και να φύγουν, δεν μένει κάτι. Εκείνο που μένει είναι οι παίχτες, τα παιδιά εδώ να μάθουν ένα σωστό τρόπο άθλησης και να στελεχώσουν την ομάδα. Και δεύτερον, οι εγκαταστάσεις. Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και να βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο, ώστε να προσφέρουμε κι εμείς κάτι στον τόπο μας, να βάλουμε ένα λιθαράκι. Χαίρομαι, διότι πιάνομαι από μια κουβέντα που είπατε, μισθοφόροι. Εντός εισαγωγικών πάντα. Ναι, εντός εισαγωγικών. Είναι ο όρος ο οποίος κυκλοφορεί στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Είναι ποδοσφαιρικά καθιερωμένος. Είναι καθιερωμένος, αλλά είμαι υποχρεωμένος και ο δικαστής να πει ότι υπήρξαν, όχι στην πόλη σας, και λαμό για γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που θα πρέπει και εσείς, σαν Προέδροι, σαν Διοικητικά Συμβούλια, να τα αποτάξουμε, να τα διώξουμε από τον αθλητισμό. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Είστε δικηγόρος. Ναι, συγγνώμη που το δεν λέω. Δεν κατάλαβα την ερώτηση, είναι πολύ γενική. Είναι γενική. Να αποτάξουμε τα παλτά του ποδοσφαίρου, να αποτάξουμε τα λαμόγια, τους μισθοφόρους, να τους διώξουμε. Εντάξει, νομίζω ότι και αυτοί παίζουν το ρόλο τους στο ποδόσφαιρο. Τους έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τους έχει και αυτούς ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτούς που προανέφερα, τους έχει ανάγκη. Εξαρτάται δεν... ποιος θα είναι ο ρόλος τους πάντα. Σωστό. Ο κάθε άνθρωπος έχει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Εμείς μιλάμε για ένα υγιή ρόλο. Όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά μιλάμε ειδικά για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο και για τους Γαργαλιάνους. Αν θέλετε να μου αφήσετε να σας εξηγήσω σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει με τους συνεργάτες του, κάποια διοίκηση, να κάνει πρωταθλητισμό, θα χρειαστεί αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Θα χρειαστεί αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι απόλυτα επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν κάποιες δουλειές διαφορετικές από αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Και βάζουν στόχο τον πρωταθλητισμό, παίρνουν το πρωτάθλημα και προχωρούν παραπέρα. Αυτό δεν είναι κάτι έξω από το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Μπορεί να μην συμφωνεί με το δικό μας πλάνο, αλλά είναι θεμητό. Σωστό. Απλώς έπρεπε να το πούμε. Ναι. Και κλείνοντας έτσι τη μικρή έτσι ανάκριση, ξέρετε ότι εσείς σαν δικηγόρος ξέρετε πώς θα απευθυνθείτε στον αθλητικό δικαστή, να φύγετε με τρόπους, αλλά ο αθλητικός δικαστής πρέπει να επιμείνει στα ερωτήματά του. Και αυτοί που μας ακούν θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Μάλιστα. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την ιστορική ομάδα της Μεσσηνίας που λέγεται Μαύρη Θύελλα Παύλα Καλαμάτα, που βρέθηκε κάποια στιγμή στο τοπικό, ανέβηκε, και αν η θέση της Καλαμάτας είναι στη Γάμα Εθνική ή σε πιο υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μετά την Καλαμάτα
υπάρχετε και εσείς και όλες οι άλλες ομάδες και πρεσβευτής του κάθε τοπικού ποδοσφαίρου, κάθε νομαρχιακού ποδοσφαίρου, κάθε νομού, είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Και θέλω ένα σχόλιο σας για τη Μαύρη Θύελλα. Τώρα ένα σχόλιο που μπορώ να τη Μαύρη Θύελλα να σας κάνω είναι ότι με την Καλαμάτα μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά, πηγαίνοντας όταν ήταν στην Αλφα Εθνική να τη δούμε στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, να πανηγυρίσουμε τις επιτυχίες μεγάλες που είχε και να πάρουμε παραδείγματα, να δούμε από αυτή την ομάδα να πάρουμε πράγματα τα οποία να τα δώσουμε στις δικές μας ομάδες, ώστε να μεγαλώσουν αυτές λίγο περισσότερο. Τι να πει κανείς για την Καλαμάτα, είναι το πρότυπο του νομού, η μεγαλύτερη ομάδα του νομού με τη μεγαλύτερη ιστορία και η θέση της είναι πάντα στην αλφαδική σου περίπτωση. Δεν νομίζω ότι είναι χαμηλότερα. Σωστό. Αλλά από τη στιγμή που επανήλθε ο παλιός πρόεδρος, ο κύριος Σταύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, όπως λέτε εσείς. Νομίζω ότι θα μπει σε κάποιες ράγες το τρένο της Μαύρης Θύελλας και θα φτάσει κάποια στιγμή στη Super League και στην αλφαδική που είναι η θέση της. Μάλιστα. Και κάτι προσωπικό, αν θέλετε απαντάτε. Έχετε σπουδάσει στη Πάτρα. Γνωρίζω ότι αρκετοί Μεσσήνοι έχουν δημιουργήσει μια αποικία στην Πάτρα, είναι έτσι? Ναι, πάρα πολύ Μεσσηνοί. Υπάρχει και ο Σύλλογος των Μεσσηνίων, του οποίου η πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι από τους Γαργαλιάνους, η κυρία Καλλιόπη Λαμπούση. Αυτή η όμορφη κυρία, η Δήμετρη. Δήμετρη, πολύ όμορφη, πολύ έξυπνη, πολύ καλός και προοδευτικός άνθρωπος. Φιλόλογος στο επάγγελμα. Φιλόλογος στο επάγγελμα. Βλέπετε, ο αθλητικός δικαστής γνωρίζει τα πάντα, έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή της και στην καριέρα της. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Αλλά θέλω όμως μία δέσμευση. Θα μπορέσω, μια και βρίσκομαι εδώ στο καφέ, έτσι, ρεστοράν, να μιλήσω και με τους συνεργάτες σας ή μην παρεξηγηθώ, υπάρχει τίποτα δικτακτορία? Τίποτα. Εγώ σας ξεκαθάρισα από την αρχή ότι είναι συλλογική προσπάθεια. Μάλιστα. Εγώ έπρεπε να το ρωτήσω. Φαίνομαι μπροστά, αλλά η προσπάθεια είναι συλλογική. Είμαστε 15 άτομα. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εντάξει, έπρεπε να σας ρωτήσω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ πάντα επιτυχίες. Συνεχίζεται το διπορικό του αθλητικού δικαστή στην πόλη των Γαργαλιάνων για το τέλο Άγρα. Νωρίτερα είχα πει ότι βρίσκομαι σε ένα καφέ πιτσαρία και επειδή βλέπω ότι τα πρόσωπα των ανθρώπων εδώ είναι καθαρά, έτσι, άγνα, είδα και μία φυσιογνωμία, μην παρεξηγηθώ, περίεργη. Ένας κύριος, μην παρεξηγηθώ, το λέω και πάλι, λίγο καραφλός και με λίγο μουσάκι άσπρο. Λέω ότι αυτός θα πρέπει να, μην παρεξηγηθώ, να είναι ο γόης, ο ζωηρός της ομάδος του Τέλου Άγρας. Είναι έτσι, είστε ζωηρός? Κάπως έτσι, δεν μπορώ να πω, λέτε, για το καλό της ομάδας μπορεί να γίνει ζωηρός, μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Πώς λέγεστε? Καμπύλης Νίκος λέγομαι. Μάλιστα. Τι ρόλο έχετε στην ομάδα? Είμαι γενικός αρχηγός στην ομάδα φέτος τη χρονιά αυτή στο Τέλου Άγρα. Είδατε, εκτέθηκε. Είμαι γενικός αρχηγός. Δείχνουμε αγριάδα ή μην παρεξηγηθώ, γιατί φαίνεστε λίγο άγριος, γιατί κάποια πρόσωπα που είδα εδώ στους Γαργαλιάνους είδα ωραίες κοπέλες, ωραίους άντρες, εσείς έχετε μια έτσι λίγο ασχημία, μην παρεξηγηθώ, φίλε μου. Επειδή η ομάδα είναι οικογένεια, μάλιστα, η οικογένεια κάποιος πρέπει να ηγείται, αυτός ηγείται ο προπονητής, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχει το συμβούλιο και ένας άμεσος συνεργάτης αυτούς είναι ο γενικός αρχηγός. Από εκεί πέρα, για να λειτουργήσουν μερικά πράγματα, πρέπει να κάποιος σε κάποιες μορφές να είναι πιο άγριος. Μάλιστα. Όμως υπάρχει ένα δίδυμο. Εσείς, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι σας βλέπω μάλλον, και γνωρίζω και ο Αντώνης ο Μαυρέας, δύο καραφλοί. Δηλαδή η ομάδα φέτος έχει πάρει τα μυαλά της αέρα. Ρωτώ. Τα μυαλά της αέρα. Και με το coach, όπως ανέφερες, είναι μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τυχαία, η πρώτη φορά συνεργαζόμαστε φέτος για το κοινό της, για το καλό της πόλης μου. Πιστεύω θα τα πάμε καλά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι καταφέραμε να φέρουμε ένα από τους καλύτερους προπονητές στην Μεσσηνία. Μου έκανε εντύπωση πως ήρθε ο Αντώνης. Αυτό δείχνει καλό διοικητικό συμβούλιο. Όχι, δείχνει και ότι έχει μεγάλο όνομα η ομάδα. Έχει μεγάλο όνομα στην ιστορία της Μεσσηνίας ο Τέλους Άγρας. Δεν είναι μικρό όνομα. Μάλιστα. Είναι Φιλιατρά, Κυπαρισσία, Μαύρη Θύελλα,
Μαύρη Θήλα είναι κάπως παραπάνω, αλλά και όλες αυτές οι ομάδες έχουν περάσει ιστορικά. Είναι μεγάλη ομάδα ο Τέλος Άγρας και η Γαργαλιάνης από το σφαιρική σχολή. Μάλιστα. Να πούμε μια και μου αναφέρατε Μαύρη Θήλα. Ένα σχόλιο για τη Μαύρη Θήλα. Πώς τη βλέπετε εκεί, η Γάμα Εθνική τη αρμόζει, η Γάμα Εθνική είναι πιο ψηλά. Εγώ έχω ζήσει τη Μαύρη Θήλα και από όταν έμπαινε στο αλφατοπικό στη μεγάλη χρονιά, τις καλές χρονιές που ανέβηκε και στην αλφαεθνική. Αλλά λυπάμαι τώρα που τη βλέπω εκεί. Λυπάμαι και δεν ξέρω αν θα ξανανεύει. Μάλιστα. Βλέπετε δηλαδή μια στασιμότητα, δεν βλέπετε μια. Παλιά όταν πηγαίναμε στη Καλαμάτα, υπήρχαν δύο παιδιά από τους Γαργαλιάνους, δύο παιδιά από τον Πυργάκι, δύο παιδιά από τα Φιλιατρά, δύο παιδιά από την Κυπαρισία, δύο παιδιά από την Καλαμάτα. Και πηγαίναμε όλοι από τη Μεσσηνία να δούμε την Καλαμάτα. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Μάλιστα. Παιδιά από τους Γαργαλιάνους. Εδώ έχετε παιδιά, από ό,τι γνωρίζω υπάρχει. Το θέμα υποδομών, από ό,τι γνωρίζω, γιατί φέτος μπήκα στο Συμβούλιο εγώ, είχα μια αποχή κατά 4-5 χρόνια. Γιατί ήμουν ξανά γενικός αρχηγός στον Άγρα την καιρό της Δέλτα Εθνικής. Έχει μια πολύ καλή ακαδημία αυτή τη στιγμή. Διαχειριζόνται άξια παιδιά και έχει μια καλή ακαδημία. Μάλιστα. Μέχρι τώρα. Και ευελπιστούμε δηλαδή και με συνεργασίες με ομάδες Σούπερ Λίγκας ότι θα ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Μην παρεξηγηθώ, παντρεμένος, ελεύθερος. Παντρεμένος. Γι' αυτό φορείτε και τη Βέρα. Βλέπω ναι, πιστά είστε εσείς, έτσι παιδάκια έχουμε. Δύο παιδάκια, δύο κόρες. Δεν τα έχουμε στη γυναικεία ομάδα, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε γυναικεία ομάδα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Δεν έχουμε φτάσει. Θα φτάσουμε, έτσι. Πολύ ωραία. Έχουμε πολλές γυναίκες. Είναι όμορφες. Γιατί είδα, όσες είδα τώρα το μεσημέρι, είναι ομορφούλες. Τώρα οι γυναίκες οι καλές είναι στην παραλία. Τώρα εδώ το μεσημέρι είναι. Διάσχημες. Αυτά είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε. Μάλλον όχι να ευχηθούμε. Πριν ευχηθούμε, πάμε για πρωτάθλημα. Όχι. Προς Θεού, τι πρωτάθλημα. Ναι, αλλά ένας Αντώνης Μαυραίας είναι πρωτοπόρος, θέλει να είναι πρώτος. Έχει καταλάβει ότι εδώ που έρχεται να δημιουργήσει. Ερχόμαστε να φτιάξουμε. Έτσι. Να φτιάξουμε σιγά σιγά και άμα αυτό το πρωτάθλημα πάμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα, να μην έχουμε τα καλά τα περσινά και τα προπέρσινα, με όλο τον κόσμο, με όλους τους παράγοντες που είναι και δεν ήταν στην ομάδα φέτος, ήταν πέρυσι και δεν είναι τώρα. Οι Γαργαλιάνοι έχουν ένα καλό, ότι στην αρχή ξεκινάνε με πολλές. Προϋποθέσεις, καλές προϋποθέσεις. Πολλές, συγγνώμη, πολλές κόντρες, αλλά στην τελική ευθεία είναι όλοι μαζί. Ευελπιστώ και φέτος θα γίνει το ίδιο και θα βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε κοντρούλες, δηλαδή, έχουμε κοντρούλες τώρα στην αρχή. Παντού υπάρχουν κόντρες. Αυτά είναι μάλιστα. Όπως βλέπετε, ο γενικός αρχηγός, πώς λέγεστε? Καμπύλης. Καμπύλης, το μικρό. Νίκος. Κύριος Καμπύλης, τα ξέρω, δεν είναι καμπύλη η ομάδα της ομάδος. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό. Απλώς πρέπει να ξεπεραστούν μερικά κόμπλεξ. Πολύ ωραία. Για την ομάδα, για να φτάσει ο Άγρας και γενικά το Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο παραπάνω. Μεγάλος Άγρας, μεγάλη Ιεράνη, μεγάλη Κυπαρισία και μεγάλη Καλαμάτα. Για να έχει μεγάλη Καλαμάτα πρέπει να είναι και αυτές οι ομάδες μεγάλες. Σε τιμά αυτό που είπες, διότι πραγματικά αποδεικνύεις ότι αγαπάς το Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο και αγαπάς τα παιδιά. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δούμε ανάπτυξη, όχι μόνο στο Μεσσηνιακό ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα σε όλες τις κοινωνίες, σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. Και από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, και εγώ πια ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο χρόνια, το Πελοποννησιακό ποδόσφαιρο έχει τελειώσει. Κόρινθος, μεγάλες ομάδες, Παναχαϊκή, Πανηλιακός, Παλαισσινιακός, τον Άφλιο και Παναρκαδικός, Παναργιακός έχουν σβήσει όλες. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τυχαίο που δεν υπάρχει μια ομάδα εκτός του Αστέρα Τρίπολης που βρεθήκαν με κάποιοι άνθρωποι και τον ανεβάσανε άλλη ομάδα στην Πελοπόννησο. Και πρώτα είχαμε Κόρινθο, είχαμε Πανηλιακό, είχαμε Παναχαϊκή, είχαμε Καλαμάτα, τέσσερις ομάδες στην Ελλάδα. Και τώρα και το μαύρο σκοτάδι. Και τώρα καμία. Να ευχηθούμε λοιπόν τόσο εσείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο, ως και σαν Γενικός Αρχηγός, ό,τι καλύτερο για το Τέλο Άγρας. Σας ευχαριστώ και έχουμε πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και εδώ και μας τιμήσατε και θα τα ξαναπούμε. Το κατάλαβα, ο αθλητικός δικαστής είπαμε μπουκάρι και μπουκάρι για να ανακρίνει και να τα λέει όλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο αθλητικός δικαστής συνεχίζει το διπορικό του εδώ στην όμορφη πόλη Γαργαλιάνος. Δίπλα μου δεν μπορεί να λέμε μια όμορφη πόλη και να μην υπάρχουν και ωραία παιδιά. Ένα από αυτά τα ωραία παιδιά είναι και ο κύριος. Αν δεν θυμούμε καλά, πριν κάποια χρόνια που ήσασταν και ποδοσφαιριστής είχατε μακρύ μαλλί, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν ενθυμούμε το όνομά σας, θα μας το πείτε? Λυκούργος Ανδρώνης. Μάλιστα. Είστε ο άνθρωπος που μιλούσαμε για τον Ανδρώνη εδώ που έχει το κατάστημα? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Συνεχίζετε να παίζετε ακόμη ποδόσφαιρο? Ναι, εδώ στην ομάδα του χωριού. Μάλιστα. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί,
είστε και ο υπεύθυνος των ακαδημιών. Ναι. Παντρεμένος είστε, ελεύθερος? Όχι, όχι. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Σας αρέσουν τα παιδιά? Πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσετε παιδιά, όχι να τα αξιοποιείτε. Σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Για πέστε μου, επειδή πληροφορήθηκα και μου το είπες κιόλας ότι είχες και μακριά μαλλιά και έπαιζες στον Αστέρα Μαλλιάδος, τι θέση παίζεις και τώρα? Παίζω στο κέντρο. Στο κέντρο. Αμυντικό χαφ, επιθετικό χαφ. Για πες μας, πού έπαιξες ποδόσφαιρο? Έχω παίξει στην Αστέρα Μαλλιάδας, Ράνιο Φιλιατρών, Πλικράτης Λευκάδας, στον Ναό Δικαίου Στυγκό, εδώ στον Άγρα, στο Μιλτιάδη. Σε αυτές. Μάλιστα. Οι εμπειρίες σου θετικές, καλές, άσχημες? Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι έτσι. Ποδόσφαιρο αποκομίζει και φίλους και εχθρούς, αλλά περισσότερο πιστεύω ότι φίλους. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι όταν ήρθα εδώ και ρώτησα, μου είπανε ότι είσαι το καλύτερο παιδί. Το πιστεύεις εσύ ότι είσαι καλό παιδί και ανταποδίδεται μια και μου είπες ότι είναι και το κατάστημα δικό σου εδώ? Ο κόσμος το λέει. Ναι, ο κόσμος το λέει. Σημαίνει είσαι ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος. Πάρα πολύ αυτό. Ε? Ναι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Παντρεμένος, ελεύθερος? Ελεύθερος. Ελεύθερος. Από ό,τι γνωρίζω, είσαι και υπεύθυνος των ακαδημιών, έτσι δεν είναι? Ναι. Σου αρέσουν τα παιδιά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσύ δεν πρέπει να κάνεις κάποιο παιδί? Δεν θα αγαπάμε τα ξένα? Σιγά σιγά. Μάλιστα. Με μέτρο όλα. Με μέτρο όλα. Πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλά παιδιά? Αυτή τη στιγμή, πέρυσι που αναλάβαμε να συγκροτήσουμε την Ακαδημία, έχει γίνει μια πολύ οργανωμένη δουλειά διοικητικά τα 3 προηγούμενα χρόνια από τους ανθρώπους που ασχολούθησαν με την Ακαδημία. Και φέτος κοιτάξαμε να το πάμε λίγο παραπέρα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και όχι στο διοικητικό. Δηλαδή να αναβαθμίσουμε κατά πολύ την ποιότητα της προπόνησης, της δουλειάς μας, από τεχνογνωσία ομάδων αλφα-εθνικής. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή συνεργασία με τον Ατρόμητο Αστυνών. Είμαστε μέσα στο δίκτυο σχολών του και μέσα από την τεχνογνωσία που μας έχουν δώσει οι προπονητές τους, οι γυμναστές τους, παρακολουθούν σεμινάρια, κάνουμε εργομετρικά. Έχουμε δηλαδή μια πλήρη εποπτεία από τους ανθρώπους αυτούς. Κοιτάμε να εξελίξουμε τα παιδιά εδώ της πόλης μας και δεν σας κρύβω, μέσα σε ένα χρόνο ήδη είχαμε προτάσεις από τον Ατρόμητο να σωματωθούν στην Ακαδημία του Ατρομήτου 3 παιδιά μας, τα οποία δεν έχουν παίξει ακόμα στην πρώτη ομάδα. Είναι 12 και 13 χρονών. Μάλιστα. Χαίρομαι για αυτά που είπες, διότι είπες ότι προχωράμε εκτός από διοικητικά που είσαστε, θεωρείτε ότι είστε οργανωμένοι όπως θα πρέπει και θέλετε φέτος, τη δεύτερη χρονιά, πιο περισσότερο αγωνιστικά να αποκτήσουν τα παιδιά, είτε τα μικρά είτε τα μεγάλα, και μετά την πρόσληψη του Αντώνη του Μαυρέα, περισσότερη ποιοτική, έτσι, αγωνιστική ποιότητα, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα Τέλος Άγρας έχει ανεβάσει τον πύχη, έτσι δεν είναι? Ναι, φέτος τον έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ και στην πρώτη ομάδα, πιστεύω, και σας το είπαν πριν, διοίκηση, όσο και στην Ακαδημία. Στην Ακαδημία φέτος θα, σε κάθε τμήμα της Ακαδημίας μας θα είναι 2 προπονητές, δεν θα είναι ένας όπως ήταν πέρυσι. Έχουμε 5 τμήματα. Τηρούμε αυστηρά το όριο ηλικία σε κάθε τμήμα που έχουμε. Χαίρομαι. Ήρθαμε και στην Αμαλιάδα και κάναμε ένα τουρνουά με τον Έολο Πύργου και τον Ολυμπιακό Αμαλιάδα στις αρχές του καλοκαιριού. Κοιτάμε να πηγαίνουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα τουρνουά που γίνονται Πελοπόννησο και εκτός Πελοποννήσου. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά τα αποτελέσματα θα είναι πολύ ελπιδοφόρα για την πρώτη ομάδα. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι και εσύ σαν ενεργός ποδοσφαιριστής, μην παρεξηγηθώ, βλέπεις ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει στο ποδόσφαιρο. Κάθε χρόνο που περνάει πετάμε τα κακά κείμενα και διορθώνουμε αυτά που πρέπει να διορθώσουμε. Και αυτό δείχνει ότι σε αυτή τη μικρή κλειστή κοινωνία που λέγονται Γαργαλιάνοι, ότι έχετε πιάσει το νόημα που λέγεται ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι οι Γαργαλιάνοι αυτή τη στιγμή είναι μια κλειστή κοινωνία. Θεωρώ ότι κοιτάμε να εντάξουμε παιδιά και από τις γύρω ομάδες στην Ακαδημία μας. Ήδη μας έχουν ενοχλήσει παιδιά από χώρα, από το Πυργάκι και από άλλες περιοχές για να ενταχθούν στην Ακαδημία μας, για την πολύ σωστή δουλειά που γίνεται. Άρα κοιτάνε ότι μέσα από τη σωστή δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία μπορεί να διακριθεί ένας ποδοσφαιριστής. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται να παίξεις την πρώτη ομάδα για να πας λίγο πιο ψηλά. Τώρα με τα τουρνουά,
με τους ανθρώπους, με τους σκάουτερ, σε βλέπουν κατευθείαν από την Ακαδημία και σε παίρνουν γιατί έχουμε πάει σε ένα διαφορετικό μοτίβο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και τα παιδιά βγαίνουν από τις Ακαδημίες και στελεχώνουν και την πρώτη ομάδα και αρκετές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι όλη η διοίκηση, όχι μόνο του Τέλου Άγρας, αλλά γενικότερα οι νέοι άνθρωποι της ηλικίας της δικής σου, βλέπετε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και προσπαθείτε και εσείς με τους νέους ανθρώπους. Το ποδόσφαιρο το αλλάζουν οι νέοι άνθρωποι. Σωστά. Δεν το αλλάζουν οι παλιοί. Σωστά. Το αλλάζουν οι νέοι άνθρωποι και θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να ασχολούνται περισσότερο με τη αυτό το μήνυμα το έχετε δώσει, όχι, δεν εννοώ εδώ μόνο στους Γαργαλιάνους. Θεωρώ ότι στην Τριφυλία, επειδή έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τα Φιλιατρά και με την Κυπαρισία σε θέματα ακαδημιών, όπως και στη πρώτη ομάδα, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Δουλεύουν και οι τρεις ομάδες σε πολύ καλά επίπεδα ακαδημιών. Ήδη και στα Φιλιατρά, δεν ξέρω αν μίλησε με τον Κώστα Λιβερόπουλο και το Σωτήριο του Λιβερόπουλο που ασχολούνται με τις ακαδημίες, όπως και ο Παναγιώτης ο Παναγόπουλος στην Κυπαρισία, κάνουν μια πολύ αξιόλογη δουλειά και αυτό φαίνεται στον αντίκτυπο της πρώτης ομάδας. Παίζουν αρκετά παιδιά από την ακαδημία στις πρώτες ομάδες. Εμείς φέτος βάλαμε παιδιά από την ακαδημία στην πρώτη μας ομάδα. Βλέπετε και ακούτε πόσο ειλικρινής είναι ο αθλητικός δικαστής με τις συναντήσεις που κάνει με όλους τους εκπροσώπους των ομάδων. Ακούσατε και από τα Φιλιατρά τα καλύτερα για τον Τέλο Άγρας. Ακούτε τώρα από τους Γαργαλιάνους, από τον Τέλο Άγρας, τα καλύτερα, μην παρεξηγηθώ, για την Εράνη Φιλιατρών, για την Κυπαρισία. Χαίρομαι που τα ακούω αυτά και χαίρομαι που όλα αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και αυτά που είπες και εσύ, ότι δείχνει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει εάν πραγματικά το θελήσουν όλοι. Και το θελήσουν όλοι όχι για την νίκη, αλλά για την ποιότητα της κοινωνίας των παιδιών, των αξιών και του ποδοσφαίρου. Είναι έτσι, κύριε? Είναι έτσι. Και ο ανταγωνισμός των ομάδων, όσο υψηλότερος είναι, τόσο καλύτερο κάνει τα παιδιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες και έκανες αυτό το διπορικό. Μην καλοπιάνεις τον αθλητικό δικαστή. Ο αθλητικός δικαστής κάνει αυτό που λέει η συνείδησή του. Προέρχομαι από το χώρο του αθλητισμού, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, έχω και έχουν και άλλοι ΕΡΑΝ υποχρέωση, δεν ξέρω αν το πράττουν ή όχι, να κάνουν αυτό που κάνει ο αθλητικός δικαστής. Να ακούγονται οι φωνές από όλα τα μέρη της πατρίδας μας και πολύ περισσότερο εμβέλειας εκεί όπου εκπέμπει του καθενός η εκπομπή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε ΕΡΑΝ υποχρέωση να προστατεύσουμε όχι μόνο το ποδόσφαιρο, όλον τον αθλητισμό, παρουσιάζοντας τις δικές σας απόψεις, καταγράφοντας και τα θετικά και τα αρνητικά. Να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ τα καλύτερα και για αυτή την περιοχή των Γαργαλιάνων. Ό,τι καλύτερο για τον Τέλο Άγρας. Εμείς όμως συνεχίζουμε το διπορικό μας.